από ζημιώνει οργά έμεινε στα χωράφια χωρίς αποζημίωση. Συμβολικά λοιπόν αυτή τη σωριά θα την πετάξουμε στους εκφραστές της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μέσα στη ΔΕΘ. Είδαμε αυτή την συμβολική κίνηση των αγροτών μελών του ΠΑΜΕ να πετούν τα καφάσια με τα φρούτα τους εις ένδειξη διαμαρτυρίας μπροστά από την είσοδο του Βελίδη Συνεδριακού Κέντρου. Θανάση Μιλωνά. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή η πορεία οδεύει με μια κυκλική κίνηση πάλι προς τους κεντρικούς δρόμους, γιατί δεν θέλει επουδενή το ΠΑΜΕ να έρθει σε επαφή με άτομα που πρόσκειται στον αντιεξουσιαστικό χώρο και για να μην υπάρχει μέτωπο. Βλέπουμε ότι ξαναβγαίνουν εδώ μπροστά στην πλατεία Συντριβανίου. Θα δούμε τώρα πού θα κατευθυνθούν αφού έχουν φτάσει εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχαμε και το πέταμα μέρους συμβολικά σοδειάς των επαγγελματιών αγροτών, οι οποίοι βλέπουν ότι τα προϊόντα τους επί της ουσίας μένουν αδιάθετα. Και μίλα. Βλέπουμε ότι η πορεία πάλι δεν ξέρουμε, θα ακολουθήσουμε από πού θα κατευθυνθεί. Αλλά νομίζω ότι μιλάμε για μια οργανωμένη πορεία που επειδή ο κτήτης ήταν να περάσει μηνύματα πολύ, πολύ περισσότερο από ότι να συγκρουστεί ή να δώσει ό,τι πιο αρνητικό προς τα έξω. Βλέπετε κατά μήκος την περιφρόνηση που υπάρχει εδώ και την οργάνωση, το πλήθος που συμμετέχει, νέα παιδιά, επαγγελματίες, συνταξιούχοι, άνθρωποι από τον... Μάλιστα. Λοιπόν, Θανάση, πήραμε μια γεύση από σένα. Πάμε βλέπετε και εδώ και την αντιπροσωπεία των πυροσβεστών, η οποία συμμετέχει εδώ στην πορεία μαζί με το ΠΑΜΕ. Ωραία. Λοιπόν, Θανάση, ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε σε σένα. Πάμε και στο Σωτήρι του Σκουλούδη, όπου και περίπου εδώ 20 λεπτά Σωτήρι έχει ξεκινήσει η πορεία της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΔΗ, ή λίγο παραπάνω. Μαριάννα, μ' ακούς? Βεβαίως. Ναι, δεν σε ακούω πολύ καλά εδώ. Να σου πω ότι σε πολύ λίγα λεπτά η πορεία της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΔΗ, αρκετά ογκώδης πορεία, και να σου πω ότι όλο το παλαιακό μέτωπο είναι καπηλημένο προς διαδηλωτές που κινούνται με αργή σχετικά ταχύτητα από το ύψος της Βενιζέλου προς το αδέσο από την Αριστοτέλους μέχρι και το Λευκό Πύργο, όπου η προσωφυλακή της πορείας θα καταστάσει σε πολύ λίγη ώρα από τώρα. Να σου πω ότι το κλίμα είναι σχετικά από τον ηχό, δεν έχουμε πολλά συστήματα. Ηρεμία επικρατεί μέχρι αυτή τη στιγμή, ενώ ένα χαρακτηριστικό σύνθημα, ενδεικτικό βεβαίως και της κατάστασης και της νοοτροπίας που επικρατεί, ήταν όταν οι διαδηλωτές εδώ φώναξαν μαζικά προς τους συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στις καφετέρειες. Οι καφετέρειες είναι γεμάτες σε όλο το περιοδιακό μέτωπο αυτή τη στιγμή, Μαριάννα, ότι λέω το νόημα ότι όλοι εσείς που δεν συμμετέχετε στην πορεία, αύριο μεθαύριο δεν θα έχετε μισθούς και συντάξεις. Ήταν ένα από τα συστήματα που ακούστηκαν προκειμένου να παροτριθεί περισσότερος κόσμος να συμμετέχει στους λαϊκούς αυτούς αγώνες. Μάλιστα, Σωτήρης Κουλούδη. Βλέπουμε λοιπόν την πορεία της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΔΗ επί της Οδού Νίκης στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Πάμε και πάλι στην πορεία του ΠΑΜΕ να ακούσουμε φυσικό ηχό. Να πούμε, Μαριάννα, ότι
η πορεία του ΠΑΜΕ κατευθύνεται στην περιοχή της Σαμάρας, μέσα από την οδό Εγνατία. Έχοντας φύγει από το συνεδριακό κέντρο, μπορούμε να πούμε ότι είναι μαζικότατη η πορεία του ΠΑΜΕ. Συμμετέχουν άτομα νεαρής ηλικίας ως επιτοπλίστων, οργανωμένα περιφρουρούν την πορεία τους και απέφυγαν με κάθε τρόπο να δυναμητήσουν την ατμόσφαιρα, προκαλώντας επεισόδια τα οποία επί της ουσίας δεν θα έδιναν το μήνυμα που ήθελαν να περάσουν. Ορισμένοι άλλοι. Πολύ προσεκτικός ο χειρισμός από την πλευρά του ΠΑΜΕ και φυσικά θα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο οποίος θα αφηχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 13 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, και στις 14 Σεπτεμβρίου στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά θα μιλήσει σε ομιλία της ΚΝΕ. Να σε ρωτήσω κάτι, Θανάση, μιας και βρίσκεσαι στην πορεία του ΠΑΜΕ, πριν από περίπου μια ώρα υπήρχε πληροφορία ότι μπορεί να ενωθεί με την πορεία που έκαναν άτομα που ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ακριβώς. Επειδή οι διοργανωτές και οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ έκριναν ότι η πορεία δεν έπρεπε που δεν είναι να συνδεθεί με τους αντιεξουσιαστές, για να μην υπάρχει πόλωση ή σύγκρουση ή επεισόδια, φρόντισαν να παρεκκλίνουν τις πορείες τους από τον Εφηβείο, ανεβαίνοντας στην οδό Εθνικής Αμήνης και φτάνοντας μπροστά από το Βελίδι Συνεδριακό Κέντρο. Και όλο αυτό που βλέπετε, η κυκλική κίνηση τώρα μέσω της οδού Εγνατίας με προορισμό της Καμάρες και με κατεύθυνση πάλι το κέντρο της Θεσσαλονίκης κοντά στην πλατεία Αριστοτέλους, βλέπουμε ότι ο κόσμος εξακολουθεί και έχει μαθηκά σε αυτήν την πορεία. Η ώρα είναι 8:15 και όπως καταλαβαίνει κανείς, όντως και πολύ εύστοχα ο συνάδελφος ο Σωτήρης, ο Σκουλούδης, επεσήμανε το γεγονός ότι για πολλούς Θεσσαλονικείς και τα καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά και φυσικά αυτά είναι γεμάτα κόσμο. Ναι, και το είδαμε και πέρυσι όπως αυτό, Θανάση. Είχα επισημάνει και στις πρωινές συνδέσεις ότι οι Θεσσαλονικοί στην πλειοψηφία τους δείχνουν να ακούν, ας με επιτραπεί ο όρος, δείχνουν να γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους γενικότερες παραδοχές ή γενικότερες ομιλίες, όταν αυτές δεν μεταφράζονται στην καθημερινότητά τους. Ακριβώς. Έχουν βαρεθεί πλέον να ακούν πράγματα. Αυτό που θέλουν είναι μια αλλαγή, πράξεις. Γιατί όταν η πόλη της Θεσσαλονίκης μαστίζεται, τα στοιχεία που ήρθαν εχθές στη δημοσιότητα μιλούν για 45% επίσημη ανεργία και 60% στους νέους. Καταλαβαίνει κανείς ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει πρόβλημα με την ανεργία στους νέους, ειδικά πολλά χρόνια πριν την κρίση. Βέβαια. Αλλά τώρα που έχει, πόσο έχει αυξηθεί. Μιλάμε για ένα μετρό της Θεσσαλονίκης που εγώ το θυμάμαι τουλάχιστον ότι οι εργασίες είχαν αρχίσει το 2002. Έτσι. Είχαν στηθεί τα διάφορα πλέγματα προκειμένου να αρχίσουν τα έργα και έχουμε 2013. Ευτυχώς δεν έχουμε μετρό και να κλείνουν τους σταθμούς τώρα, Θανάση. Φαντάσου τώρα να είχαν μετρό και να τρέχανε να κλείνουν τους σταθμούς για διαδηλώσεις. Αυτά παθαίνουμε τώρα στο Σύνταγμα. Ευτυχώς να λες. Η αλήθεια είναι πως ναι. Μαριάννα, δυστυχώς όλοι οι άνθρωποι εδώ πέρα καλούνται να αντιμετωπίσουν μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα. Γιατί καλό είναι να λένε διάφοροι υπηρεσιακοί παράγοντες ότι επιθυμούν την αναβάθμιση, αλλά αναβάθμιση ή, αν θέλετε, χρησιμοποιώντας τον όρο ανάπτυξη, ευτελίζοντας τον όρο αυτό και χρησιμοποιώντας καθαρά οικονομικά δεδομένα, καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει μια αναδυστυχία λόγου, πράξεων και οικονομικών στοιχείων που δηλώνουν την, αν θέλετε, υποανάπτυξη και ανάπτυξη της περιοχής. Και φυσικά όλη τη χώρα, έτσι. Έτσι είναι, Θανάση, αλλά συνήθως οι Θεσσαλονικείς το έχουν αυτό το παράπονο, του θυμόμαστε κάθε Σεπτέμβρη στη Διεθνή Έκθεση. Και αυτό είναι. Για τρεις μέρες. Η αλήθεια είναι ότι. Και τελείωσε. Όλα αυτά τα χρόνια οι κυβερνήσεις από τη μεταπολίτευση και μετά ακολουθούσαν μια πιο αθηνοκεντρική πολιτική, χρησιμοποιώντας ή απορροφώντας κονδύλια, τα οποία κατά κύριο λόγο πήγαιναν σε υποδομές και σε έργα τα οποία αφορούσαν
από τη Λάρισα και κάτω. Και λογικό είναι ότι οι άνθρωποι εδώ αισθάνονται αδικημένοι για μια πόλη η οποία έχει ιστορία, η οποία έχει κουλτούρα, αποτέλεσε μήλον της Έριζος για πάρα πολλούς, προκειμένου να την εκμεταλλευτούν. Η ιστορία το απέδειξε εξάλλου, τα γεγονότα. Και ερχόμαστε αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε σε μια καινούργια βάση. Και η βάση αυτή έχει να κάνει με την καθημερινότητα, έχει να κάνει με το νέο παιδί που σπαταλά χρόνια στο θρανείο και βγαίνει έξω από τη σχολή του να αναζητήσει δουλειά και βλέπει ότι δεν βρίσκει δουλειά. Και αν τη βρει με 400 ευρώ, φτάνει στα 30 και 35 έτη και μένει κάτω από την ίδια στέγη με τους γονείς του. Mm-hmm. Βλέπουμε συνταξιούχους οι οποίοι συντηρούν ενήλικες ανθρώπους. Είναι πολύ λυπηρό παραγωγικές ηλικίες επί της ουσίας να στρέφονται από συνταξιούχους γονείς. Και όλο αυτό δημιουργεί ένα κακό προηγούμενο, μια ατμόσφαιρα η οποία κάθε άλλο παρά ευχάριστη είναι. Γιατί καταδικάζονται δύο ή τρεις γενιές να ζήσουν μια μεταβατική περίοδο καθόλου δόκιμη. Περισσότερο μη παραγωγική, περισσότερο αδρανή, με όνειρα νέων ανθρώπων οι οποίοι σπούδασαν, μόχθησαν, θέλουν να διεκδικήσουν θέσεις στον εργασιακό στίβο και βλέπουν ότι δεν μπορούν. Έτσι είναι. Και εντάξει, δεν είναι μόνο τα όνειρα των νέων που καταπατώνται, αλλά για φαντάσου να είσαι γύρω στα 50, να χάνεις τη δουλειά σου, να έχεις δύο παιδιά, ένα στεγαστικό και τώρα να καλείσαι να βρεις δουλειά σε αυτή την ηλικία. Τα στοιχεία που είπαμε από νωρίς το πρωί είναι νομίζω αποκαλυπτικά. Με δύο νόμους του 2010, είναι ο νόμος 3863 και ο νόμος 3865, είναι ο νόμος του κυρίου Λοβέρδου και ο νόμος του κυρίου Παπακοσταντίνου αντιστοίχως, προβλέπουν ότι στα 35 χρόνια προϋπηρεσίας ένας άνθρωπος που θα βγαίνει από το 14 και μετά στη σύνταξη, εάν δεν πάνε καλά τα χρηματοοικονομικά μεγέθη, θα βγαίνει με 35 χρόνια προϋπηρεσίας και πλήρους ασφάλισης με 360 ευρώ στη σύνταξη. Ένας άνθρωπος που θα έχει συμπληρώσει 40 έτη προϋπηρεσίας θα βγαίνει με 420 ή 430 ευρώ το πολύ καθαρή σύνταξη. Τι σημαίνει αυτό στη τσέπη όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι ήταν συνεπέστατοι, το κράτος τους αφαιρούσε ασφαλιστικές τους φορές και θα κληθούν αυτή τη στιγμή να ζήσουν με το 1 τρίτο ή 1 τέταρτο της μισθοδοσίας τους. Έτσι, είναι, πώς θα πληρώσουν τις υποχρεώσεις και εν τέλει. Απλό. Δεν τους νοιάζει πώς θα ζήσουν. Έχουν ερωτηθεί πόσοι άνθρωποι ζουν στο ενίκιο. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα ποσοστό ανεργίας το οποίο για το 2013 τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας το δίνουν επισήμως στο 31%. Ούτε καν 29-27%. Τα στοιχεία που έδωσε η Ελστάτ μιλούν για ανεργία που κλείνει το Δεκέμβριο του 2013 στο 31%. 31,2% συγκεκριμένα. Για να φανταστεί λοιπόν κάποιος πώς μπορεί να ελπίζει ή να βλέπει αισιόδοξα όλα αυτά τα οποία γίνονται όταν καπελώνονται οι προσπάθειές του και φυσικά όταν οι συνταξιούχοι θα κληθούν και άλλες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Σε λίγα χρόνια, σε λιγότερα από χρόνο θα είναι πολύ περισσότεροι από το εργατικό δυναμικό της χώρας. Έτσι είναι. Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη, Θανάση. Βέβαια, μας είπες τα πραγματικά στοιχεία. Όπως δίνονται επίσημα από την κυβέρνηση και από τους φορείς, όπως την Ελστάτ. Να σε ευχαριστήσουμε. Θα επανέλθουμε σε σένα που βρίσκεσαι στην πορεία του Πάμε. Πάμε και στο Σωτήρι του Σκουλούδη. Σωτήρι. Μαριάννα, όπως βλέπεις και από την εικόνα μας, η εμπροσοφυλακή της πορείας μόλις πέρασε μπροστά από το Λευκό Πύργο. Στην Λεωφόρο Νίκη συνεχίζουμε προς την Λεωφόρο Στρατού και τα γραφεία της ΕΡΤ. Να σου πω
ότι επίση το λιμενικό, την πορεία που έχει ένα σκάφο του λιμενικού, το οποίο πηγαίνει πάνω κάτω από το θαλάσσιο φυσικά μέτωπο, του έχει μένει να επιτηρείται και δια θαλάσσης. Η συγκεκριμένη πορεία είναι κάτι που είδαμε και τις προηγούμενες χρονιές. Δεν θα αργήσει. Κάποιος από την επιχείρησή του με επιδείξει στο θερμαϊκό σου λέει, κάτσε να επιτηρώ. Τέλος πάντων, είναι, κάποια μέτρα είναι λίγο υπερβολικά. Εν πάση περιπτώσει, εμείς να υπενθυμίσουμε ότι στην ΕΤΡΙΑ έδωσε συνέντευξη και ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας. Παρακολουθήσαμε το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Τσίπρας κάλεσε πάλι τη χώρα να βγει σε εκλογές για να ανατραπεί δημοκρατικά αυτό το αδιέξοδο το οποίο βιώνει ο Έλληνας πολίτης. Και με αφορμή το γεγονός ότι έδωσε συνέντευξη στα υποκατάληψη στούντιο της ΕΤΡΙΑ, που από 11 Ιουνίου τελούν υποκατάληψη, από τότε δηλαδή που ο κύριος Κεδίκογλου ανακοίνωσε το κλείσιμο της ΕΡΤ, τόνισε ότι το μαύρο που έπεσε στις οθόνες μας στις 11 Ιουνίου ήταν μαύρο όχι μόνο στις οθόνες μας, αλλά και στις ψυχές μας. Μαύρο το οποίο επικρατεί εδώ και 3,5 χρόνια λόγω των μνημονίων, Σωτήρη. Έχουμε ένα πρόβλημα με τον ήχο προφανώς. Ο Σωτήρης Κουλούδης... Ναι, Μαριάννα, εγώ. Σ' ακούμε. Ναι. Καλή να σου πω, Μαριάννα, ότι ο κόσμος εδώ που φορτίζει τη συγκέντρωση της Βεσέγγιας θεωρεί και ξεπερνάει τις 20.000. Λίγο πιο μακριά το μικρόφωνο σου, Σωτήρη. Ξεπερνά τους 20.000, είπες ο κόσμος. Ξεπερνά τους 20.000 ακριβώς. Δεν υπερβολή να πούμε ότι οι διαδηλωτές έχουν καταλάβει όλο το παραλιακό μέτωπο σε μια κτίνα μεγαλύτερη των 600 μέτρων από την πλατεία Αριστοτέλους που βρίσκονται η τελευταία αυτή τη στιγμή μέχρι και 200 μέτρα μετά το Λευκό Πύργο, όπως οδεύουμε προς την ανατολική πλευρά της πόλης, προς τη Μακεδονία, Παλάς και το άγραμμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ακούμε και από το φυσικό ήχο τα συστήματα του Κωνσταντή βεβαίως, το Πανώτη και σε και τις αδελφές και από τους ακολουθούν φορείς εργαζόμενοι ομοσπονδίες και στο τέρμα της φορείς βρίσκεται η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Και το σκάφος του λιμενικού, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια, έχει σκοτάδι και δεν μπορούμε να διακρίνουμε καλά. Σωτήρη, δυναμική, όπως είπες, η πορεία σε κόσμο και σε παλμό. Κατευθύνεται στα στούντιο της ΕΤΡΙΑ, να υπενθυμίσουμε. Βρίσκεστε επί της λεωφόρου στρατού. Τώρα. Ακριβώς, Μαριάννα, για μια ιδιαίτερη συμβολική στιγμή. Αυτή τη στιγμή, οι διαδηλωτές θα βγουν το χρησμό σε άσμα τον Νίκο Ξυλούρη. Ακούμε. Μάλιστα, ακούσαμε και το πότε θα κάνει ξεστεριά, Σωτήρη. Πλησιάζετε στην ΕΤΡΙΑ ή έχετε ακόμα δρόμο?
Έχουμε ακόμα τις χειροκροτημένες με Μαριάννα, βρισκόμαστε ακριβώς στο ύψος του μεγάλου Αλεξάνδρου, 200 μέτρα μετά το Λευκό Πύργο, περίπου 500 μέτρα πριν από το Μακεδονία Παλάς. Η πορεία σταματήσει για λίγο. Ακούμε τώρα εδώ τους οργανωτές της πορείας που ουσιαστικά οργανώνουν τα συνθήματα, τα οποία φωνάζει στη συνέχεια ο κόσμος. Μιλάμε, δεν μπορείτε να το δείτε από την εικόνα μας, Μαριάννα, αλλά μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ακτίνα σε όλο το προβλιακό μέσο από τις πόλεις που το έχουν καταλάβει οι διαδηλωτές, οι οποίοι κινούνται με ηρεμία, αργή ταχύτητα και συνεχή παλμό προς τα Σούτη της Ερτέα. Μάλιστα, Σωτήρης Κουλούδη, σε ευχαριστούμε προς το παρόν με σένα και σε ευχαριστούμε που από την αρχή των εξελίξεων και εσύ και ο Θανάσης ο Μιλωνάς με τους εικονολήπτες μας μεταδίδετε λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις μέσα από την τηλεόραση της Ζούγκλας με εκτενή ρεπορτάζ και συνεχείς συνδέσεις. Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Θανάση το Μιλωνά. Θανάση. Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει. Λοιπόν, έχουμε όμως εμείς εικόνα από την πορεία του ΠΑΜΕ, η οποία και αυτή ήταν δυναμική σε παλμό και περίπου πριν από 1/4 έξω από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο αγρότες, μέλη του ΠΑΜΕ, πέταξαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας όλων αυτών που τραβούν, έτσι να το πούμε λαϊκά, στην πλάτη τους τα φρούτα τους, είδαμε μήλα, λεμόνια, αν δεν κάνω λάθος, πορτοκάλια. Μία πολυπληθέστατη πορεία και πάλι. Ξεκίνησε περίπου μισή ώρα με 40 λεπτά νωρίτερα από την πορεία των Γεσαία, δηλαδή. Κατευθύνθηκε από την πλατεία Αριστοτέλους από τη Λεωφόρο Νίκης, έφτασε στο Λευκό Πύργο και στη συνέχεια στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο και μετά με κατεύθυνση την Καμάρα. Υπήρχαν πληροφορίες ότι θα ενωνόταν με την πορεία που έκαναν άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, αλλά τελικά άλλαξε την πορεία του το ΠΑΜΕ για να μην ενωθεί με τους αντιεξουσιαστές. Θανάση. Μαριάννα, αυτή τη στιγμή η πορεία έχει φτάσει πάλι στη συμβολή Εγνατίας και πλατείας Αριστοτέλους. Βλέπουμε ότι η πορεία συνεχίζει. Όλα εξελίσσονται ομαλά. Υπάρχει ακόμα εξαιρετική πυκνότητα σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή εδώ του κόσμου. Παρά το γεγονός ότι πλέον έχει δύσει ο ήλιος, έχει νυχτώσει. Αναμένεται να διαλυθεί η πορεία στην Αριστοτέλους τώρα, Θανάση. Εμείς που ακολουθούμε δεν ξέρουμε, δεν έχουμε λάβει γνώση για το πού θα λάβει τέλος αυτή η πορεία. Βλέπουμε να γίνεται μια παύση ακριβώς εδώ στη συμβολή των οδών Εγνατίας και πλατείας Αριστοτέλους. Μιλάμε για μια μαζικότατη πορεία του ΠΑΜΕ. Είδαμε τη συμβολική κίνηση των αγροτών έτσι από την μία εκ των δύο εισόδων του Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου, πετώντας τα φρούτα, εκδηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο την απογοήτευσή τους από τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα της διάθεσης των αγροτικών προϊόντων και των τιμών που αυτές υπάρχουν στην αγορά. Βλέπουμε ότι έχουν σταματήσει, δεν ξέρω αν η πορεία θα διαλυθεί εδώ. Βλέπουμε όμως ότι όλα κύλησαν ομαλά σε μια πλήρως περιφρουρούμενη πορεία του ΠΑΜΕ, με μαζικότητα, με παλμό, με συνθήματα. Είδαμε πιο νωρίς στην πλατεία Αριστοτέλους να μιλούν συνδικαλιστές και συνδικαλιστικοί φορείς εκπροσωπώντας διάφορες ομάδες. Και φυσικά αναμένονται αυτές οι εκδηλώσεις να κορυφωθούν το ερχόμενο Σάββατο που ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, θα μιλήσει σε εκδήλωση της ΕΚΝΕ στο στρατόπεδο Παύλου Μελά. Ναι. Βλέπουμε τώρα, Θανάση, να υπάρχει μια στάση, αν μπορώ να το πω έτσι, των διαδηλωτών. Ναι. Βλέπουμε ότι ο κόσμος αρχίζει και απλώνεται στο πάνω μέρος της πλατείας Αριστοτέλους. Προφανώς μπορεί σε αυτό το σημείο, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, να σταματήσει η πορεία. Ήταν μια κυκλική κίνηση. Άρχισε από το κάτω μέρος της πλατείας Αριστοτέλους με την οδό Νίκης. Συνέχισε, άρχισε η πορεία. Όλη την πορεία κατευθύνθηκε κατά μήκος της οδού Νίκης, έφτασε μπροστά από το Λευκό Πύργο, ανέβηκε μετά στη συνέχεια την οδό Εθνικής Αμήνης, περνώντας μπροστά από τη λέσχη αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης, έφτασε
μπροστά από την πλατεία Συντριβανίου. Είχαμε τη ρήψη στη συμβολική των φρούτων και με